δευτερεύουσα σημασία. Για μένα ίσως το καλοκαίρι έχουμε, πέρα από κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει τώρα και γίνονται κάποιες διορθώσεις με μέτρα στα χωριά, ίσως έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Και τι εννοώ, όσο γεωτρήσεις από τη μεριά τη δυτική, δεν νομίζω να προς το παρόν να έχουμε θέμα. Αλλά όσον αφορά την περιοχή την ανατολική του Δήμου μας, όπου στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε πηγές, έχουμε ενδείξεις ότι ίσως έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι πηγές του ορεινού που είναι λίγο ψηλότερα από τις πηγές του ψυχρού, έχουμε δει ότι υπάρχει θέμα. Ήδη μια πηγή έχει βγει εκτός εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, και δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε σίγουροι ότι οι μεγάλες ποσότητες των πηγών του ψυχρού δεν επηρεαστούν. Όχι από την πηγή, δεν λόγω της ανομβρίας τα τελευταία χρόνια. Θα πέσουν χαμηλότερα οι στάθμοι. Ναι, οι στάθμοι. Γι' αυτό φωνάζω αρκετούς μήνες τώρα ότι πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δούμε αρκετά θέματα. Καλύτερα να προνοήσουμε και να προλάβουμε καταστάσεις και ας μην χρειαστεί αυτά που θα δούμε να μας έρθουν, να τα βρούμε μπροστά μας, παρά ξαφνικά στο μέσο της τουριστικής περίοδου, όπου ξέρουν πολύ καλά τις μεγάλες μονάδες που υπάρχουν από εκεί, τις επενδύσεις που γίνονται, τι μπορεί να προκύψει, ξαφνικά να το βρούμε μπροστά μας και να ψάχνουμε τότε να βρούμε λύση. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Προστά, γιατί εμείς τώρα το νερό είναι πρώην ηλεσίας εδώ, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, έτσι. Μας κατηγόρησαν για την αφαλάτωση, ότι τι κάνετε εκεί, τι λέτε τώρα, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι είμαστε ρομαντικοί, ουτοπικοί κλπ. Αυτό και δεκαετίες. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στο K5 και στην Ιεράπετρα το φράγμα έχει αδειάσει. Η παραγωγή μας είναι σε κατάσταση πανικού, δεν ξέρουν τι να κάνουν, να φυτέψουν. Μπράβο. Οπότε για να συμπληρώσουν εισόδημα θα χρειαστεί να βάλουν καλλιέργειες το καλοκαίρι, και αν δεν βάλουν θα έχουν άλλα προβλήματα οικονομικά. Μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν βάλουν καλλιέργεια, δεν θα έχουν νερό για την κύρια καλλιέργεια του Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Τι κάνουν τώρα, δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε τώρα και να πιέσετε. Αυτή τη στιγμή, Μαρία, δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε οι ειδικοί, ούτε οι αρμόδιοι, αλλά έπρεπε να αναδείξουμε το θέμα όσο δεν πάει. Έπρεπε να παίζει τώρα παντού και να ακούγεται παντού. Και όχι να έχει βγει το συμπέρασμα, το έχω πει και πολύ πιο πριν, ότι στην Ιεράπετρα λόγω της καλής διαχείρισης δεν υπάρχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει θέμα? Γιατί να το έχουμε κουκουλώσει? Εγώ είχα πει ότι μέχρι και οι εκλογές του το ΕΒΕ πρέπει να πάμε πιο πίσω. Από το να αναλόμαστε τώρα ποιος θα είναι πρόεδρος και να γυρίζουμε σπίτι-σπίτι να κάνουμε να μην πω τι. Ναι, έτσι. Αυτό τώρα πάλι που το βάζεις. Μιλήσαν για παροδία. Εκλογική παροδία. Αυτό για δεν είναι εκλογική διαδικασία καταρχήν. Είναι, ναι, και γι' αυτό είναι η άλλη ιστορία που άρχισε στην αρχή να λες. Αυτό που ξεκινήσαμε με κάποιες διαδικασίες όπου θα είναι δημόσιες, όπου θα μπορεί να εκφράζει το καθένας όπως θέλει να λέει ό,τι θεωρεί σωστό, και μέσα από γόνιμο διάλογο να βγει στο τέλος ένα συμπέρασμα προς την κατεύθυνση που νομίζω ότι βοηθάει τον τόπο. Όχι επειδή εγώ εσένα αύριο μεθαύριο θα σου πάω και το νερό εκεί για τις μεγάλες εκτάσεις. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, Μαρία. Δεν παίζουμε με αυτά μυαλό τα πράγματα. Μυαλό δεν βάζουμε. Λέω τώρα βαριές κουβέντες, αλλά κατά βάθος αυτές είναι οι παλιοκομματικό, να μην πω, ιστορίες που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Φάνηκε στις εκλογές ότι ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα και πρέπει να φανεί και στην πράξη. Να καθίσουν αυτοί οι 54, να μαζευτούν 1, 2, 3, 4 φορές, να μιλήσουν και από εκεί, από αυτή τη διαδικασία, να βγει κάποιος, ένα συμβούλιο, θα με λες ποιο είναι αυτό, παρά ακούς αυτό που ακούς. Οι 7 θα είναι από τον ένα και οι 7 θα τα πάρουν όλα. Δεν γίνεται, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι, μας γυρίζουν δεκάδες χρόνια πίσω. Και αυτό συζητιέται παντού και δεν το βλέπουν. Ότι ο κόσμος αυτά που ακούει εδώ και εκεί, τα βλέπει και τα ακούει και γι' αυτό δεν συμμετέχει. Και χωρίς συμμετοχή
δεν πάμε μπροστά. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Προϊστάκη. Ναι, όχι, είναι και αυτό, αλλά είναι και ποιοι ψηφίζουν. Δηλαδή, θέλει αλλαγή η νομοθεσία που διέπει του στο έβδομο όσον αφορά την ψηφοφορία. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει άλλο 50 στρέμματα και να μην μπορεί να έχει ψήφο, α πούμε. Και να είναι ο μέσο όρο τη νεολαία μα 70+, 75+. Δηλαδή, εντάξει, δεν και μιλάμε για νέου. Είναι θέματα που πρέπει να καθίσουν να τα δουν. Τώρα έτσι. Δεν γίνεται να αλλάξει τώρα κάτι. Πρέπει γίνεται, ναι. Αυτοί που ήταν τόσα χρόνια στον ΤΟΕΒ και οι δύο υποψήφοι, και ο κύριος Παπαδάκης, ο Μανώλης, έπρεπε να είχαν αλλάξει το. Να είχαν εισηγηθεί την αλλαγή του κανονισμού του ΤΟΕΒ που βλέπει τις εκλογές. Τώρα δεν μπορείς να αλλάξει κάτι. Τώρα απλά. Αν δεν το κάνουν αυτοί, ναι. Φταίμε και οι υπόλοιποι που το βλέπουμε και δεν στρώχνουμε στο Δανίνι. Όλοι φταίμε. Όλοι έχουμε ευθύνε. Τώρα τι κάνουμε, εντάξει, ας παραβλέψουμε τον κανονισμό και ελπίζω η επόμενη διοίκηση να το δει και να αλλάξει αυτή το βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων, έτσι, που διέπει τους στο ΕΒ, να αλλάξει αυτό. Αλλά τώρα τι γίνεται, είμαστε στο και τώρα, πέντε, πάμε στο φράγμα και κάνουμε βόλτες έτσι να δούμε και κλαίμε τη μοίρα μας και κινδυνεύουμε να κολλήσουμε και στη λάσπη, έτσι. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια λύση η οποία συζητιέται, ας πούμε, και μπορεί άμεσα αύριο, πριν, ξέρω εγώ, τον άλλο μήνα, τέλος Αυγούστου, να δώσει μία λύση. Ναι, ναι, αυτά είναι διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν. Το πιο σοβαρό είναι ότι όταν η κατάσταση είναι στη χειρότερη της κατάσταση, θα πρέπει να αναδειχθεί όσο δεν πάει και παραπάνω από ό,τι είναι, για να οι χρόνοι που έχουν μπει και οι σχεδιασμοί στα έργα, τα μακροπρόθεσμα, να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Ένα είναι αυτό. Να δούμε μετά σε ένα τραπέζι που θα καθίσουμε τι άμεσες κινήσεις πιο κοντινές. Γιατί αυτά τα έργα, καλώς ή κακώς, δεν πρόκειται να γίνουν πριν από ένα ή δύο χρόνια. Ένας λόγος λοιπόν, ένα βήμα είναι ότι λόγω της κατάστασης θα πρέπει οι ημερομηνίες αυτές να τρέξουν γρηγορότερα, να πιέσουμε λόγω της κατάστασης και μετά να καθίσουμε να δούμε και ποια είναι άμεσα βήματα που είναι εφικτό να γίνουν, να προλάβουμε. Από περιορισμούς εδώ στην πόλη που γίνεται υπερκατανάλωση, το να κάνουμε κάποια βήματα σε τοπικές κοινότητες και ένα-ένα, ίσως πρέπει να γίνουν κάποια γενικά βήματα, γενικές δράσεις που μας επηρεάζουν όλοι. Το να βλέπεις κάποιον στον δρόμο να πλύνει το αυτοκίνητο ή να σφουγγαρίζει αυλές, χρειάζεται μια. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα σκεφτεί ένας. Πρέπει να βγουν από κάποιες διαδικασίες για να έχουν και επιτυχία, για να μπορούν να περάσουν. Από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς λοιπόν. Δεν ξέρω αν σίγουρα θα πρέπει να μπει μπροστά ο Δήμος. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει τώρα πολλά καιρό πριν αυτό. Όσο γίνεται όμως, με Μαρία, ειδικούς, δηλαδή το ξαναλέω, γίνει. Έχει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, λέω, δηλαδή, δεν ξέρω. Είμαστε. Θυμώνει κανείς όταν παρακολουθεί από κοντά τα όσα γίνονται. Θυμώνει. Και από τις εκλογές του ΤΟΕΒ και τις τοποθετήσεις και ό,τι ακούς, δηλαδή καραφιάζεις εντελώς, ας πούμε, συγγνώμη που λέω έτσι. Και λες τι κάνω. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Εγώ άρχισα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρωί μερισίας, όπως είμαι αυτό, με το νερό. Και έτρεμα, χτυπιόμουνα. Και δεν βρίσκω, δεν ξέρω αν έχω άλλο τρόπο να πιέσω. Χτυπιόμουν. Εκεί είναι τα πρώτα μου 5-10 λεπτά. Ήταν αυτά. Το νερό και τι πρέπει να κάνουμε. Να. Και στη συνέχεια έρχονται όλα τα άλλα. Και υπάρχει μια χαλαρότητα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ. Δηλαδή, υπερβολική χαλαρότητα. Αυτό που κάποιο, α πούμε. Εντάξει, μωρέ, θα έχουμε νερό, ξέρει. Ναι, εντάξει, μη στεναχωριέ. Πήραμε μέτρα για την Ανατολή. Τώρα πήραμε πρόσφατα για τον Αϊγιάννη. Πήραμε τον Αϊγιάννη. Εντάξει, το λύσαμε. Όχι, δεν λύσαμε τίποτα. Τα μέτρα είναι, πώς το λένε, καταστολής. Κόβεις το νερό. Ακόμα Μάιο δεν είμαστε. Ακριβώς. Φανταστείτε να πάμε Ιούλιο. Λοιπόν, εσείς όμως, σαν δημιουργική συνεργασία, μπορείτε να προκαλέσετε κάτι τέτοιο μέσα και με και δημοτικό συμβούλιο με ειδικούς. Δηλαδή, υπάρχει ένας υδρογεολόγος στην Ομαρχή, στην περιφέρεια. Την περιφέρεια. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας ιδιώτης. Υπάρχουν διάφοροι. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Πιστεύω στο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής, γιατί ζει εδώ, γνωρίζει και καταλαβαίνει την αγωνία. Δεν θέλω ένα υδρογεολόγο, δεν ξέρω τι πώς λένε αυτούς, ανάρθια μπου από άλλη γη και άλλα μέρη. Δεν ξέρει την ψυχολογία. Ακριβώς. Έτσι. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση λοιπόν, τέτοια. Αυτό λοιπόν που έπεσε στη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου συμμετείχαν και είναι η ευχάριστη έκπληξη για μας που το οργανώσαμε, ότι ήρθαν αρκετοί συντοπίτες μας
υπήρξε ένας λόγος στα πλαίσια αυτά που λέμε. Πάμε τώρα, γιατί μου, για ποιο μου μιλάτε τώρα, για, το, για την παράταξη που ξεκινάει. Α, όχι, ότι μπαίνουμε σε προεκλογική κατάσταση. Ναι, το είπες ότι είναι ναι. Μπορεί να φανεί και να ακούγεται σαν προεκλογικό, αλλά αυτό που υπόθηκε και στις δύο συναντήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι το πώς θα συνευρεθούμε 10 τώρα, 20, 50, στην επόμενη 100 άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας και που μέσα από αυτές τις διαδικασίες προτεραιότητα δίνουμε στο πώς θα αναδείξουμε τα σοβαρά θέματα με νούμερο ένα το νερό και τα υπόλοιπα. Ωραία, πριν πάμε και σε αυτό. Στη συνέχεια, δηλαδή και πώς. Ναι, πριν πάμε σε αυτό, Γιώργο, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που είσαι μέσα, μπορείτε σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες παρατάξεις να απαιτήσετε μία συζήτηση μόνο για το νερό και το όχι. Ναι, όχι. Δηλαδή, όχι λέμε για να λέμε. Όχι για με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, με ειδικούς. Και να τα ακούσουν και οι αντιπεριφερειάρχης και ο δεν ξέρω, περιφερειάρχης και οι βουλευτάδες μας. Δηλαδή, να γίνει μια τέτοια συζήτηση για να επικοινωνήσουμε το SOS, SOS για το νερό. Είναι αυτό. Να τελειώσω το τη σχέση με την προηγούμενη. Τα πλαίσια λοιπόν αυτά, αποφασίσαμε ότι αυτά τα σοβαρά θέματα έχουμε και εμείς ευθύνη σαν παράταξη, σαν νέα αρχή που κάνουμε, να τα αναδείξουμε με το οποιοδήποτε τρόπο. Και είμαστε στη λογική στο ότι θα πρέπει να φωνάξουμε κάποιους, όπως ακριβώς το έβαλες, είτε τοπικούς πιο ειδικούς, είτε κάποιους με πιο εμπεριστατωμένη άποψη, και να οργανώσουμε μία, δύο, τρεις, όσες δίποτε συναντήσεις χρειάζεται, αφού δεν το κάνουν οι άλλοι, θα το κάνουμε εμείς, σε θέματα τέτοια σοβαρά που αφορούν τα αυτοδιοικητικά και τα τοπικά προβλήματα. Αυτή ακριβώς ήταν η λογική μας, αυτό πέρασε. Ξαναμαζευτήκαμε προχθές το βράδυ, η Οργανωτική Επιτροπή, και στοχεύουμε σε αυτό ακριβώς το θέμα. Ό,τι δεν μπορούν να κάνουν έστω μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, να το οργανώσουμε και να καλέσουμε εμείς. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Αφού δεν γίνεται όπως πρέπει ιεραρχικά, είμαστε αναγκασμένοι, αν αγαπάμε τον τόπο μας, να το κάνουμε και εμείς. Μάλιστα. Ωραία, βλέπω ας πούμε κάτι σαν εσπερίδα, κάτι σαν συνέλευση λαϊκή, δεν ξέρω τι, πώς θα το ονομάσετε, και θα έχει κεντρικό θέμα το νερό. Όπως δεσμεύτηκα για το χωροταξικό, απόψε ξανά έχουμε συνάντηση στο Ηράκλειο, γιατί είχαμε πει μετά το Πάσχα για το να οργανώσουμε αυτό ακριβώς. Αυτό με το χωροταξικό ξεκινάνε και οι, δηλώσεις, πώς το λένε αυτές, το κτηματολόγιο, έχουν όλα αυτά σχέση, δεν τα ξέρω και καλά, θα μας τα πείτε όμως κάποια άλλη στιγμή. Πάμε στη... Το βασικό είναι, Μαρία, όλοι να είμαστε στη λογική στο πώς να δώσουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα. Όχι αυτός ο σκοπός μας να είναι ότι εγώ, ξέρετε, ασχολούμαι, ναι, φαίνομαι, είμαι πιο ψηλός, πιο έτσι, και έρχονται σε ένα χρόνο, ενάμιση εκλογές. Αυτό πρέπει να φύγει από τη λογική μας και από τη σκέψη όλων μας. Μάλιστα. Και βάζω σαν, έτσι για να το κατανοήσει, ότι εγώ δεν θα είμαι, το έχω δηλώσει. Αλλά οφείλω απέναντι και σε αυτούς που με στήριξαν μέχρι τώρα, αλλά και στα παιδιά μου και για το μέλλον αυτής της πόλης, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην φτάσουμε σε τραγικές καταστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη δημιουργική συνεργασία τώρα, να δούμε πώς ξεκινάει αυτό το ταξίδι για ένα καλύτερο μέλλον του Δήμου Ιεράπετρας, κύριε Προϊστάκη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους που βλέπω και στις φωτογραφίες, με υλικά, ας πούμε, αυτό θα κάνουμε κάτι καινούριο, μια καινούργια οικοδομή, το λέω τώρα επειδή είστε. Πώς έχουμε, λέω, μια οικοδομή, την οποία την έχουμε κατεδαφίσει. Παίρνουμε αυτά τα υλικά και φτιάχνουμε πάλι κάτι καινούριο. Θα είναι καλή αυτή η οικοδομή, να το πω. Δεν ξέρω αν προσπαθώ τώρα, γιατί προσπαθώ να μην είμαι κακιά, αλλά προσπαθώ να κάνω και τις ερωτήσεις. Θα τα κάνω πιο λιανά. Ναι. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους από το παρελθόν να ξαναμπαίνουν μπροστά. Ωραία. Ναι. Και θα το κάνω πιο λιανά. Πες μας. Έτσι. Γιατί άκουγα στα ραδιόφωνα οι συζητήσεις για τον ΤΟΕΒ και μιλάνε για ανανέωση, και ότι η ανανέωση θα γίνει, αλλά πρόεδρος θα είμαι εγώ. Έτσι. Αυτό δεν είναι ανανέωση. Αλλά όταν κάνεις μια συνάντηση, στην οποία από σεβασμό σε ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία σε αυτό το χώρο έρχονται στη συνάντηση, είναι άλλο να έρχομαι, είναι άλλο να θέλω να βοηθήσω και άλλο να συμμετέχω
σε μια μετεξέλιξη, σε μια πορεία που θα... Μάλιστα. Δηλαδή, όχι, αυτό έτσι όπως το θέτεις, δηλαδή παίρνω την εμπειρία όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν τελες και δήμαρχοι και λοιπά. Εγώ και, ποιο Γιάννα. Μισό. Δηλαδή, ο κύριος Αναστασάκης, ας πούμε, δεν θέλει να ξαναείνει. Ο κύριος Κουστοφακάκης αποκλείεται να ξαναείνει μπροστά. Με το να είναι σε μια συνάντηση, δεν σημαίνει ότι θα είναι. Το διευκρινίζουμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Εγώ είπα και να σας πω και άλλα ονόματα. Και ο κύριος Παντελάκης, γιατί ακούγονται εδώ στους συμπολίτες μου διάφορα. Δεν έχει αποφασίσει, μας είπε ο κύριος Παντελάκης. Δηλαδή, εσείς το έχετε ξεκαθαρίσει. Εγώ έτσι το έχω παράξεκαθαρίσει. Το έχω παράξεκαθαρίσει. Και επαναλαμβάνω ότι εγώ το 2011, το τόνισα και προχθές, ήρθα στην τοπική αυτοδιοίκηση αγράμματος. Πέρα από το ότι ήμουν ένας αρχιτέκτονας και είχα μια εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα, στα κοινά ήρθα αγράμματος. Μέσα σε μια διαδικασία λοιπόν 7 χρόνων μέχρι τώρα, απέκτησα μια εμπειρία και την οποία δεν πρέπει να την αφήσω να μην τη μεταφέρω τα θετικά που είδα στους μικρότερους και τα αρνητικά επίσης για να μην τα ξανακάνουμε. Χάρηκα λοιπόν προχθές που είχαμε και έμπειρες παλιές απόψεις και αρκετούς νέους με νέες ιδέες που εκεί πρέπει λίγο να τις το να λες κάνω και να θεωρείται ότι είναι εύκολο να το κάνεις, να τους τραβάς λίγο και να τους δείχνεις ότι γιατί ακούμε τώρα 3 χρόνια 4, γιατί μ' αρέσει να τα συνδυάζω αυτά, θα κάνουμε, μα πρέπει να του πεις να μην πλέουν τα μυαλά του, να μην παίρνουν αέρα, γιατί είναι οι συνθήκες δύσκολες και κράτα μικρό καλάθι που λέμε, γιατί δεν είναι ότι θες να κάνεις, έχεις πολλούς τείχους απέναντί σου, έτσι. Πολλούς, αυτή η νομοθεσία, η ελληνική, αυτά τα οι δεσμεύσεις, το γραφειοκρατικό σύστημα δεν σε αφήνει να, παρόλο που έχεις τη διάθεση να βοηθήσεις, έχεις αρκετούς περιορισμούς που στο τέλος του αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Είχαμε λοιπόν ένα επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα και σε παλιούς έμπειρους αυτοδιοικητικούς και σε αρκετούς νέους ανθρώπους. Και μακάρι να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να γίνουμε πολλαπλάσιοι την επόμενη συνάντηση. Ωραία. Και αρκετά πολλαπλάσιοι και όχι μόνο σε ό,τι αφορά εμάς, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν. Να προκύψει μια νέα αυτοδιοικητική, έτσι, μια σύνθεση απόψεων με πολλούς μορφωμένους άξιους συντοπίτες μας, γιατί έχουν κάτσει όλοι στην άκρη βλέποντας αυτά που γίνονται γύρω μας. Έχει αρκετούς ανθρώπους που θέλουν και πρέπει να βοηθήσουν και θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Οπότε κύριε Πολιστάκη, πέρα δηλαδή από τη δική σας ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι βοηθάω αλλά δεν θέλω να είμαι επικεφαλής όπως στις προηγούμενες εκλογές, πόσοι από αυτούς το έχουν δηλώσει ότι δεν θα είναι? Και επίσης αυτό καταρχήν και θα το συνεχίσουμε. Δηλαδή ο κύριος Αναστασάκης δεν θέλει να ξανάρθει. Εγώ έβαλα σαν θέμα ότι αν ξεκινήσουμε με το ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει, ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μα παίζει και το ρόλο και τα πρόσωπα. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να φτάσουμε μέσα στο φθινόπωρο, δεν ξέρω αν είναι Οκτώβρης ή Νοέμβρης, όπου θα έχουμε γίνει μια αξιόλογη ποια ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε, αν είμαστε 50, αν είμαστε 100, αν είμαστε 150. Που ανάλογα ποιοι είμαστε και πόσοι είμαστε και τι θέλουμε για αυτόν τον τόπο, θα είναι η συνέχεια. Γιατί μπορεί να φτάσουμε, το είπα και αυτό, τον Οκτώβριο να είμαστε 5. Ναι. Και αυτοί οι 5 να είναι αυτοί που θα θέλανε να είναι υποψήφοι. Δεν πας ρε, τσίρε Καραμήτρο. Δηλαδή, καταλάβετε τι θέλω να πω. Χωρίς μια ισχυρή ομάδα πίσω του, ο επόμενος δήμαρχος δυστυχώς θα είναι αποτυχημένος από πριν. Ναι, και αν ισχύσουν όλα αυτά που διαβάζουμε με τον Κλισθένη, ναι, θα έχει δυσκολίες. Οπότε, ο Κλισθένης έχει θετικά πράγματα, Μαρία, δηλαδή, η απόψη μου. Ναι. Το είπα και στο Συμβουλίο. Δηλαδή, η απλή αναλογική για μένα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ στα μικρά τα αυτοδιοικητικά τα δικά μας, έπρεπε να έχει ισχύσει εδώ και χρόνια. Και όχι εγώ, επειδή πήρα 1% παραπάνω από τον επόμενο υποψήφιο, να βγάλω 10 συμβούλους, τι 10, 10, 12 συμβούλους παραπάνω, έτσι και να μείνουν από τους άλλους συνδυασμούς έξω άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Έτσι, εδώ δεν μας χωρίζει ούτε η κομματική μας ταυτότητα, μας χωρίζει το πόσο διαφορετικά με επιχειρήματα όμως βλέπει τη λύση ενός προβλήματος ο καθένας μας. Και μετά από συζήτηση που παίρνει η απόψη την ίδια βάση, ισότιμη βάση με επιχειρήματα, άσχετα αν είναι από μια παράταξη ο ένας ή ο άλλος, θα πρέπει να υπερτερεί η λογική και η σωστή άποψη. Οπότε η απλή λογική
αυτό ακριβώς θα φέρει εδώ. Και αφήστε αυτά που λένε για ότι δεν θα προκύψει διαχείριση, ότι θα κάνει ο καθένας. Όχι, δεν είναι. Θα πρέπει να σέβεται αυτός που προτείνει αυτό που προτείνει, γιατί θα έχει απέναντί του ισότιμους και αξιόλογους συνομιλητές. Και θα πρέπει αυτό που προτείνει να μην είναι ούτε αρλούμπα, ούτε προς το σκοπό του να εξυπηρετήσει μια ομάδα ανθρώπων. Θα είναι για το σκοπό που θα βοηθήσει τον τόπο πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, στην άκρη τα υπόλοιπα. Και είναι αναγκασμένοι και οι υπόλοιποι να σέβονται το αυτό που πρέπει να γίνει αφού σχεδιάζεται σωστά και να προχωράμε. Εμείς στηρίξαμε αρκετές αποφάσεις και μάλιστα εγώ δέχτηκα κριτική γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί έχει ναι, αρκετά και θέματα. Κάποια στιγμή σας είπαμε μήπως μετακομίσετε. Με το Θεοδόση και αυτοπόλυτος. Ναι, ναι. Πάει σε άλλη παράταξη. Ναι, ναι. Τα πλαίσια λοιπόν του διαλόγου και της σωστής άποψης, εγώ είμαι σε αυτά δεν μαθεί. Αυτός είναι ο σκοπός μας όλων εδώ στα αυτοδιοικητικά. Δηλαδή το πρόβλημα του νερού θα πρέπει να το δεις εσύ αλλιώς και εγώ σαν αλλιώς. Ένα είναι, κοινό είναι το πρόβλημα. Αν δεν βρούμε νερό, θα πεθάνουμε αύριο και δυο. Δεν θα πεθάνει ο ένας. Ναι. Έτσι είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, οπότε αυτό έτσι, αν το δω ρομαντικά, λοιπόν, δηλαδή με τις συμμετοχές των έμπειρων στην αυτοδιοίκηση του κυρίου Αναστασάκη, του κυρίου Χριστοφακάκη, του κυρίου Παντελάκη, ξεχνάω τώρα, του κυρίου Φραγκούλη. Είχε αρκετούς προφές. Από αυτούς τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε είναι ονόματα. Εγώ βλέπω φωτογραφίες, βλέπω. Ναι, τις φωτογραφίες που έχετε αναρτήσει. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος γιατί είδα αξιόλογους συντοπίτες. Ωραία, μας. Από αυτούς πώς δηλαδή, ενδιαφέρονται να ηγηθούν. Αφού είναι στις φωτογραφίες, δεν έχω πρόβλημα. Ήρθε ο πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου, Νίκος Παπαδάκης. Ήρθε ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ο Πετάσης, ο Μανώλης. Ήρθε ο Νεκτάριος, ο Παπαβασιλείου. Ήρθε ο Νίκος, ο Δασκαλάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Ήρθε ο Γιάννης, ο Βουλιδάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Ήρθαν αρκετοί πρόεδροι από τα χωριά. Ήρθαν νέα παιδιά με νέα άποψη, μικρές ηλικίες. Και αυτό εγώ και προσπάθησα και εκεί να μην ξεφύγει η συζήτηση, να μείνει σε πλαίσια που να μην δημιουργηθούν εντάσεις για να αποτρέψουν να ξανασυμμετέχουν αυτοί οι καινούργοι που ήρθαν. Και ο σκοπός μας είναι στο πώς αυτοί οι 20-30 πώς βρεθήκαμε να γίνουμε 60, 100-150. Μάλιστα. Πολιτικά τώρα η ταυτότητα ποια από είναι. Από τα ονόματα που σας είπα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει χώρος να μην εκπροσωπείτε. Που σας είπα που ναι. Αυτό που βγήκε στη διαδικασία είναι ότι όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Συμμετέχουμε σε μια μακάρι, διαδικασία έτσι όπως το λέτε να είναι, μακάρι να είναι έτσι όπως το λέτε και να γίνει και διεύρυνση. Όταν λέτε διεύρυνση, αυτό φαντάζομαι εννοείται ότι ο καθένας από αυτούς που ήρθαμε θα φέρει την επόμενη φορά άλλους 10, άλλους 20. Έτσι. Και αν βρεθούμε ξαφνικά 200, ο στόχος πάει καλά αυτός που βάλαμε. Αν όμως μείνουμε 5, δεν πας πουθενά. Εγώ οφείλω να το κάνω αυτό. Οφείλω να αυτή τη διαδικασία να τη διασφαλίσω, να μην υπάρξουν ούτε προσωπικές ούτε στρατηγικές κάποιων ομάδων, έτσι. Αλλιώς το χάσαμε, τους το εξήγησα, έγινε κατανοητό ότι αν υπάρχουν εκεί μικροκομματικές, μικροατομιστικές στρατηγικές ή ομαδοποιήσεις, δεν πας πουθενά. Και αν στο τέλος δεν δεσμευτούμε ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα θα το στηρίξουμε όλοι, όποιος και αν μπει μπροστά, πάλι δεν θα πετύχουμε. Ναι. Καλά, εκεί δεν μπορείς τώρα να. Τέλος πάντων, θα σηκώνει συζήτηση και αυτό έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξουν και αυτά που λέω, έτσι. Στην Ελλάδα είμαστε. Αλλά όσο προσπαθείς να τα μικρύνεις, να τα μειώσεις, τόσο ο στόχος νομίζω θα επιτευχθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ακομμάτιστη ιδεολογική βάση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πετύχετε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να το συζητήσουμε και αυτό. Τα 3,5 χρόνια αυτά που. Εμένα, αν έχω βάλει ποτέ κάποιο θέμα σε βάση κομματικής άποψης. Εσύ το λέω τώρα, σε ρωτάω προσωπικά, αν συζητήσεις σε μένα προσωπικά κάποια τέτοια βάση. Αν με ρωτάς προσωπικά, λέω πως όχι. Ναι, και γι' αυτό ακριβώς. Αλλά μισώ τώρα. Παρόλο που με είχαν κρεώσει, δεν ξέρω αν το... Ναι, με είχαν κρεώσει, με είχαν βάψει, μου είχαν δώσει αποχρώσεις μου. Δεν μ' άρεσε, αλλά το προσπάθησα και το πολέμησα με τον τρόπο μου, με επιχειρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί με αυτό τον συνδυασμό που γίνεται, δηλαδή άνθρωποι από διάφορες παρατάξεις που έχουν ένα άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο, δηλαδή άλλο είναι ας πούμε σοσιαλιστής, άλλα πράγματα πιστεύει και άλλο δρόμο θα πάρει να λύσει ένα θέμα,
Άλλο ναι, θα πάρει ο φιλελεύθερος. Με αυτή την έννοια, ότι δεν ξέρω πώς μπορούν να παντρευτούν αυτές οι ιδεολογίες. Ναι. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίσαμε και είπαμε ότι από τις διαδικασίες αυτές θα αναδειχθούν τα προβλήματα της Ιεράπετρας, το πώς θα βάλουμε κάποιες αρχές, ας πούμε, τι μας ενώνει καταρχήν αυτούς τους ανθρώπους, τι ιδεολογική βάση έχουμε, ούτως ώστε να αποτρέψουμε και κάποιους που δεν είναι μέσα στη λογική των πολλών, στο να, ξέρετε, ακραίες τάσεις έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Να διασφαλίσουμε λοιπόν σε αυτές τις διαδικασίες να μην συμμετέχουν ακραίες τάσεις ιδεολογικές. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια ακραία στοιχεία, όλοι οι υπόλοιποι νομίζω στα απλά τοπικά ζητήματα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αρκεί να μην έχουμε από οποιοδήποτε χώρο ακραίους. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι νομίζω το έχουμε δείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι, δηλαδή στα Δημοτικά Συμβούλια υπάρχει μια τάση να μπορούμε να συζητάμε αφήνοντας στην άκρη την ιδεολογία μας. Το έχουμε δείξει και οι υπόλοιποι σε δράση και εμείς. Επηρεάζει όμως η ιδεολογία, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άμα ακούς τη Μαρία την Κοτσιφάκη, ας πούμε, καταλαβαίνει. Δεν λέω την αγαπάμε τη Μαρία, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να συγκλίνουν οι. Σου λέω κάτι ακραίο τώρα. Ναι, ναι. Η Μαρία όμως η Κοτσιφάκη, να το πούμε και αυτό, η προσπάθειά της είναι για τον τόπο. Ό,τι και αν έχει πίσω της κομματική ταυτότητα. Έτσι, ναι. Δεν έχω φανταστεί ούτε μπορώ να διανοηθώ αυτό, ότι, έτσι, αυτό για να μην συνεχίζουμε τα παραδείγματα, κύριε Προστάκη. Αυτό εννοώ, δηλαδή πώς θα παντρέψετε διαφορετικές νοοτροπίες. Αν οι ακραίοι έξω, οι υπόλοιποι υπάρχει μια βάση συνεννόησης. Ποιος είναι ακραίος? Τη βάση επίλυσης των προβλημάτων, έτσι. Δηλαδή το νερό τώρα δεν χρειάζεται να έχει ιδεολογικό υπόβαθρο αριστερό ή δεξιό για να βρεις λύση ή άποψη. Έτσι. Ναι, αρκεί να μην πούμε στη λούμπα να λέμε ο αυτός που είναι έτσι και ο αυτός που δεν έκανε αυτό, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Και επειδή θα πρέπει όλα αυτά να βγουν έξω με, με κάποιες απόψεις που θα μας ενώνουν όλους μαζί, μέχρι την επόμενη μάζοξη ευρεία, πέρα από το να έρθουν καινούργια άτομα, ετοιμάζομαι και αυτό το ιδεολογικό προφίλ, να το πω έτσι, παράταξη, ποιο θα είναι και το όραμά μας, δηλαδή τι είναι αυτά που μπορούμε μέσω μακροπρόθεσμα και πού μελλοντικά, γιατί πρέπει, αν δεν έχεις ένα στόχο έστω και 30 ετίας, δηλαδή έτσι, αν δεν αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, θα πρέπει να έχεις και ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Μα να έχεις όραμα που λέμε, αυτό το όραμα το περιβόητο. Να κάνεις ένα πεζοδρόμιο, να αλλάξεις μια λάμπα. Δεν είναι, αυτή δεν είναι διαχείριση. Θα πρέπει να βάλεις κάτι τα πράγματα, να σχεδιάσεις και να, δηλαδή αυτό αν είχε γίνει πριν 20-30 χρόνια, θα έχεις μια αξιοπρεπή πόλη τώρα που το λέμε και το ζηλεύουμε, λέμε τα παραδείγματα Καρδίτσα, Τρίκαλα. Να ακούσετε χθες τον πρόεδρο. Το 80 τους έζησα, τα σπούδαζα και τους λέγαμε βοσκούς. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως σε 30 χρόνια, 35, προγραμμάτισαν, σχεδίασαν σωστά και αυτή τη στιγμή είναι πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να κλείσουμε μια λακκούβα, να αλλάξουμε μια λάμπα, να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο. Δεν είναι αυτό όμως έτσι σχεδιασμός. Ναι, και αυτά παίζουν στην καθημερινότητα του πολίτη, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά σαν. Ποιος θα είναι ο υποψήφιος, αυτά εδώ, τέτοιες απόψεις συζητήθηκαν, τέτοια θέματα που αφορούν τον τόπο και το τι θέλουμε για τον τόπο μας στη διάρκεια, είτε κοντά είτε μέσω μακροπρόθεσμα. Να φανταστώ τώρα ότι σε αυτό το όραμα που ελπίζω και εύχομαι να εμπνεύσετε τον κόσμο, βάζετε και τις υπηρεσίες και το ΤΕΙ και την επάρκεια νερού που κουβεντιάζουμε τώρα και το νοσοκομείο που επίσης... Το ΤΕΙ το έχουμε αφήσει στη μοίρα του. Τελείωσε, καταργήθηκε και με τη Βούλα. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως, Μαρία, αντίστοιχα τμήματα με το ίδιο που είχαν καταργηθεί, επανήλθαν. Γιατί εκεί παρανέβησε πάλι ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, έτσι έκανε παρέμβαση, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι στο να αναδείξουμε θέματα, γιατί δεν παρεμβαίνουμε όπως πρέπει, δεν φτάνει μόνο να φωνάζουμε στην Ιεράπετρα. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση να κάνεις και κάποιες. Παρά το ότι δεν τις θες αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να τις κάνεις. Μάλιστα. Εκεί που πρέπει, εκεί που σχεδιάζουν, εκεί που έχουν τη δύναμη, τη δυνατότητα. Το έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τόπο και δεν έχει γίνει.
και αυτό δεν έχει γίνει, δεν οφείλεται μόνο σε αυτούς, οφείλεται και σε εμάς, mm-hmm. που ίσως δεν πιέσαμε με τον τρόπο που πρέπει. Ναι, ίσως δεν το επικοινωνήσαμε σωστά. Πουχού νερό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Πουχού νερό. Λοιπόν, η οργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων είναι αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως, ημερίδων με τοπικά θέματα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Προϊστάκη, γιατί πρέπει να φτάσουμε ένα χρόνο πριν τις εκλογές για να βάζουμε τον κόσμο στη διαδικασία να έρχεται σε ημερίδες, σε... και να συζητάμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, ναι, τέτοια ως θέματα, δημιουργική συνεργασία. Ναι, ναι, ως δημιουργική. Δεν αλλιώς, αυτό λέω. Γιατί όμως κάνουμε ένα χρόνο πριν τώρα, γιατί πώς θα γίνει πιστευτό ότι είστε γι' αυτό. Και δεν είναι προεκλογικό. Μπράβο. Εγώ σας λέω, σας παίρνω και το προεκλογικό. Το χειρότερο σενάριο παίρνω. Ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Όταν γίνει σωστά, έχει και αυτό τη σωστή του κατεύθυνση. Όταν γίνει σωστά, προσέξτε. Έτσι. Ναι, αυτό όμως το άνοιγμα που κάνετε στην κοινωνία. Να βρεθούν άνθρωποι, έχει βγει από την προσωπική μου εμπειρία ότι είναι σωστή κατεύθυνση, ότι 7 χρόνια έχω δει ότι είμαστε υπερβολικά λίγοι αυτοί που ασχολούμαστε και ότι δεν φτάνουμε. Μπράβο. Και ίσως αυτό με έχει οδηγήσει στο να μην θέλω να, ότι αυτά τα 7 χρόνια είναι τόση η κούραση, τόση η απογοήτευση, τόση η απελπισία, τόση ζημιά έχω πάθει στα υπόλοιπά μου, οικογένεια, δουλειά. Γιατί σας είπα, θέλω να τα λέω όλα. Ναι, τέτοια λέτε δεν τώρα και δεν θα πατήσει άνθρωπος μόνος μετά. Ναι, λέω γι' αυτό, νιώθουμε ότι είμαστε τόσο λίγοι. Και γι' αυτό η προσπάθεια έχει αρχίσει από νωρίς. Γιατί αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να οργανωθούμε αρκετά πολύ, έτσι, ένα αρκετά σεβαστό νούμερο, μια μεγάλη ομάδα, δεν θα αποτύχουμε. Δεν νοείται να... και ο νέος νόμος στηρίζει τη διαβούλευση. Και γίνεται προσπάθεια 3,5 χρόνια τώρα να γίνει μια επιτροπή διαβούλευσης. Προσέξτε τι λέω, το απλό. Ναι. Επιτροπή διαβούλευσης σημαίνει ότι είναι μια επιτροπή δημοτών που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους για να εκφράζουν άποψη για ένα θέμα σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, πολλά μπορούμε να πούμε πώς θα μπορεί. Δεν μπορούν να βρεθούν 20 συντοπίτες μας να οργανωθεί μια επιτροπή διαβούλευσης. Είναι δηλαδή, δεν πρέπει να το πω, ρε Μαρία. Να το πείτε. Είμαστε μπορώ να πω και υπερβολικοί οι ίδιοι αυτοί που ασχολούμαστε. Πόσο να το πω πιο. Και τα 7 χρόνια γι' αυτό σας είπα είναι όταν είμαστε λίγοι, κουράζεσαι, δεν εξουθενώνεσαι και απογοητεύεσαι και απελπίζεσαι. Εάν είμαστε όμως 50%, μπορείς να προσφέρεις παραπάνω χρόνια. Ναι, σωστό και αυτό. Απλά λέω ότι αυτό, να λέμε όπως είναι. Αυτό όμως κατά την προσωπική μου άποψη, δηλαδή αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δημότη, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσετε. Του Δήμου, ναι. Ναι, ναι, Επιτροπή Διαβούλευσης για τα θέματα του Δήμου, ξέρω εγώ, τα θέματα να συνέχεται μια φορά το μήνα, μια φορά το μήνα και η επαφή ψυχική να μην χάνεται και να μην περιμένουμε ένα χρόνο προεκλογικά και να λέμε, να κατηγορούμε τους νέους ότι δεν έρχονται. Μα πώς έρθουν οι νέοι τώρα, όταν σίγουρα. Εσύ καταλαβαίνεις, ο νέος δεν είναι χαζός, είναι πανέξυπνα τα παιδιά. Δεν είναι πανέξυπνα, έτσι. Λοιπόν, τι να του πεις τώρα, έλα εσύ τώρα τον Αύγουστο, γιατί του χρόνου έχουμε εκλογές. Δηλαδή πώς θα τον πείσεις αυτόν τον νέο άνθρωπο. Γι' αυτό η λογική μου και η προσπάθειά μου σε όλα τα δημοτικά συμβούλια είχε τον ίδιο άποψη, τον ίδιο λόγο, Μαρία. Δεν έλεγα άλλα στα δημοτικά συμβούλια και άλλα τώρα. Έτσι. Ναι, όχι, δεν είπα ότι. Απλά αυτό πρέπει να γίνει. Πώς λέμε, συνήθεια. Κλεισθένεις, ανοιχτή, πώς λένε, η εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή, αφού πάμε στην εκκλησία του Δήμου, παίρνουμε παραδείγμα την αρχαία Ελλάδα, ας το κάνουμε πράξη εδώ. Δεν ξέρω, είναι ρομαντική πάλι. Αν δούμε τα επιμέρους που ζητάει και ο Κλεισθένης και ο Καλλικράτης, είναι ας πούμε ο συμπαραστάτης του Δημότη. Είναι μια θέση που είναι όμως έμιστη. Πόσοι ασχοληθήκαν, πόσοι ενδιαφερθήκαν τότε. Πολύ. Γιατί θα πάρω το μυστή μου. Τώρα προβλέπετε μια άλλη του, πώς λέγεται, να δείτε. Η οποία δεν λειτουργήσε κιόλας. Μια παρόμοια θέση τώρα πάλι προβλέπετε. Με το που γίνει πρόσκληση θα βρεθούν 10, 15, 20. Όχι, αυτό όμως δεν είναι. Δηλαδή όταν είναι το μυστικλή να... και όταν είναι πάλι ο σκοπός είναι ο ίδιος. Πάλι για όφελος δικό μας ή της κοινωνίας ευρύτερα, το να μην πάρεις... άμεσα κάποια οικονομικό όφελος, βοηθώντας το να πάει μπροστά ο τόπος, έχεις μεσομακροπρόθεσμα ή εσύ οικονομικό όφελος ή τα παιδιά σου. Έτσι πρέπει να το βάλουμε, να το καταλάβουμε. Δεν είναι το τωρινό, το πρόσχερο, το να πάρω ένα 500 ή 600 και να συμμετέχω.
Είναι τέσσερις βέβαια οι συνθήκες που τον έχουν κάνει τον κόσμο ότι να προσπαθεί να επιβιώσει και όχι το λίγο χρόνο που έχει να προσφέρει στα κοινά, έτσι. Αλλαγή νοοτροπίας, σιγά σιγά, πραγματική δημοκρατία και στο Δήμο. Γιατί συνήθως τώρα έχουμε δει, δεν έχουμε και τόσο, πώς να το πω, καλά παραδείγματα συμμετοχικής δημοκρατίας στα όλα τα προηγούμενα, να το πω έτσι. Λοιπόν, okay, εγώ εύχομαι όλα αυτά που λέτε να τα κάνετε πράξη, έτσι όπως τα λέτε. Μακάρι να πάτε καλά, ναι. Ακούγονται καλά, έτσι, ακούγονται καλά. Ο Γιώργος ο Προϊστάκης τώρα τι θα κάνει, θα πάει περιφερειακός σύμβουλος, ακούγεται και αυτό, υποψήφιος περιφερειακός, θα είσαι δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη, υποψήφιος χωρίς να είσαι επικεφαλής, τι θα κάνεις? Είπα κάτι σοβαρό που αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι. Τον Οκτώβριο λοιπόν που ίσως έχουμε φτάσει σε μια φάση να δούμε ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε, τι θέλουμε για αυτόν τον τόπο, τότε να πάρουμε και τις αποφάσεις. Που εγώ τις έχω πάρει ήδη, το έχω πει, ίσως δεν ήταν σωστό, αλλά το έχω κάνει κατανοητό με πολλούς τρόπους για να δεσμευτώ για την ψυχική μου υγεία. Καταλαβαίνεις, είναι για αυτό λέω. Απόλυτα. Έτσι, απόλυτα. Ενώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Η λογική και βάση αυτών που λέω δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να έχω ξεκαθαρίσει εγώ, αλλά το έχω κάνει γιατί δεν βρίσκω άλλο τρόπο να είμαι προδεσμευμένος, έτσι, να μην λέω άλλα έλεγα και άλλα κάνω, γιατί αλλιώς δεν θα πάω καλά, σαν δεν θα είμαι υγιής, σαν ήδη έχω αρκετά θέματα, δεν θέλω να τα... Είναι αυτό, χθες λέγαμε τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου ότι αυτός που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και ισορροπημένος ψυχικά, έτσι που να μην μπορεί... Και να μην είναι μόνος του, Μαρία. Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά, τα οποία, δηλαδή ολοκληρωμένη προσωπικότητα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, να μπορεί να συνθέτει, να μπορεί να απήθει, να έχει επιχειρήματα, για να κάνουμε το προφίλ του νέου υποψηφίου δημάρχου. Έτσι. Λοιπόν, εσείς είστε σε αυτή τη φάση και μεγάλο διαβούλευση. Έτσι. Και, εντάξει, εννοείται, αλλά αν είσαι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, νομίζω έχεις... νομίζω. Λοιπόν, οπότε, εγώ εύχομαι τα καλύτερα, έτσι, να βρεθούν τα καλύτερα υλικά. Ελπίζω, καλά να πάνε οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις, θα τις παρακολουθούμε από κοντά και να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα αυτά. Αυτές οι πρωτοβουλίες τώρα για διαβουλεύσεις, για θέματα σοβαρά, ελπίζω και εύχομαι να μείνουν. Να μείνουν χωρίς να έχουμε πάντα σκοπό τις εκλογές ή, ξέρω εγώ, να φανούμε, να φωτογραφηθούμε κλπ. Λοιπόν. Αυτά τα δελτία τύπου... Στα πλαίσια του Θεαθήνε πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Εντάξει, είμαστε στην εποχή της εικόνας, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Προϊστάκη που ήταν μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Κοντά σε θέμα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Ναι, σωστά, μας, ξέρετε, το καταλαβαίνετε ότι και εμείς χρειαζόμαστε δύναμη τώρα που αρχίζει η προεκλογική εκστρατεία. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Μην το συνεχίσω. Να είστε καλά. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Γιώργο τον Προϊστάκη, δημιουργική συνεργασία.